Ο Σύλλογος Μακεδόνων Νομού Μαγνησίας διοργάνωσε την εκδήλωση μνήμης στο Μακεδονικό Αγώνα και του θανάτου του Παύλου Μελά, συνέθουσα εκδηλώσεων του Αχίλλειον με θέμα «Η Μακεδονία προμαχών του ελληνισμού και πρωτοπόρος στους εθνικούς αγώνες του». Σε οποίους μεγάλους κινδύνους θα ήταν εκτεθειμένη η Ελλάς, εάν ανέκαθεν δεν είχαν ως πρόθραγμα, δεν είχαν ως προμετωπίδα, ως τύχη της Ελλάδος, τους Μακεδόνες, οι οποίοι ανέκαθεν αγωνίζονται για την ασφάλεια όλων των άλλων Ελλήνων. Ο κύριος Χιόλος, διδάκτορης νομικής που ήταν ο κεντρικός ομιλητής, έκανε μια αναδρομή στην ιστορία της Μακεδονίας με ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ ανέπτυξε τις πτυχές της μακεδονικής κουλτούρας και τις πολλές ομοιότητες που υπάρχουν με εκείνες της υπόλοιπης Ελλάδας. Πράγματι, βεβαίως, αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες της Μακεδονίας, η Ελλάδα θα κινδύνευε πολλές φορές να υποδουλωθεί στους κατά καιρούς, το τονίζω αυτό με έμφαση, επιβούλους της εθνικής της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας. Μήπως και σήμερα δεν έχουμε και εξ Ανατολών και εκ Βορρά και λοιπά επιβούλους της ανεξαρτησίας μας. Η Μακεδονία λοιπόν υπήρξε το λίκνο του μοναδικού κατά την αρχαιότητα πανελληνίου κράτους. Από τη Μακεδονία ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο γιος του βασιλέως των Μακεδόνων Φιλίππου του Δευτέρου και της Ολυμπιάδος, Μέγας στρατιλάτης,